Ο κόρακας και η Αλεπού. Ένας κόρακας άρπαξε ένα κομμάτι κρέας και πήγε και κάθισε σε ένα δέντρο να το φάει. Η Αλεπού τον είδε και αποφάσισε να του το πάρει. Κάθισε λοιπόν κάτω από το δέντρο και άρχισε να του λέει του κόσμου τις κολακίες. «Καλημέρα κύριε κόρακα, τι όμορφος και καλοκαμωμένος που είσαι. Εσένα θα σου τέριαζε να γίνεις ο βασιλιάς των πουλιών. Και τούτο θα γινόταν δίχως άλλο αν ήταν κι η φωνή σου ωραία». Ο κόρακας ευχαριστήθηκε από τις κολακίες της Αλεπούς και, για να της δείξει πως έχει και έξοχη φωνή, άνοιξε διάπλατα το στόμα του, άφησε το κρέας να του πέσει και άρχισε να κράζει με όλη του τη δύναμη. Στο λεπτό η Αλεπού έτρεξε, άρπαξε το κρέας και του είπε: «Κύριε κόρακα, αν είχες και μυαλό, τότε στα αλήθεια δεν θα σου έλειπε τίποτα για να γίνεις βασιλιάς». Επιμύθιον. Δεν πρέπει κανείς να ακούει τις κολακίες. Η Αλεπού και ο τράγος. Μια μέρα η κυρία Αλεπού έπεσε σε ένα πηγάδι και δεν μπορούσε να βγει. Πέρασε από εκεί ένας τράγος διψασμένος. Είδε την Αλεπού και τη ρώτησε: «Κύριε Αλεπού, είναι καλό το νερό?» «Θαυμάσιο κυρτράγε», αποκρίθηκε η Αλεπού. «Δεν έχω πιει καλύτερο στη ζωή μου. Κατέβα να πιεις κι εσύ». Μόλις τ' άκουσε ο τράγος, χωρίς να σκεφτεί τίποτε άλλο από τη δίψα του, κατέβηκε στο πηγάδι. Ήπιε, ώσπου χόρτασε. Ύστερα όμως ρώτησε την Αλεπού πώς θα κάνει για να ανέβει. Τότε η πονηρή του είπε: «Ξέρω ένα σπουδαίο τρόπο να ανεβούμε, μα πρέπει να βοηθήσεις κι εσύ. Ακούμπησε τα μπροστινά σου πόδια στον τοίχο και σήκωσε όσο μπορείς τα κέρατά σου. Θα ανεβώ εγώ και θα τραβήξω και σένα». Ο τράγος δέχτηκε πρόθυμα την πρόταση της Αλεπούς και αυτή, πηδώντας από τα πόδια στους ώμους και έπειτα στα κέρατα του τράγου, ανέβηκε στο στόμιο του πηγαδιού, βγήκε και ξεκίνησε να φύγει. Ο τράγος από το πηγάδι την κατηγορούσε που δεν κράτησε τη συμφωνία τους και η Αλεπού στάθηκε, γύρισε και του φώναξε: «Σύντροφε, αν είχες τόσο μυαλό όσες τρίχες έχεις στα γένια σου, δεν θα κατέβαινες πριν να σκεφτείς πώς θα ξανανεβείς». Επιμύθιον. Μην ακούς τις συμβουλές ανθρώπου που βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Μπορεί να σε γελάσει. Ο σκύλος και ο λύκος. Μια βραδιά ένας λύκος, μισοπεθαμένος από την πείνα, τα πλευρά του κόντευαν θαρείς να τρυπήσουν το τομάρι του, συνάντησε ένα γερό, καλοθρεμένο σκύλο. Αφού χαιρετήθηκαν, ο λύκος τον ρώτησε: «Πώς τα καταφέρνεις, ξάδερφε σκύλε, και είσαι καλοθρεμένος και ευχαριστημένος? Ό,τι κι αν κάνω εγώ, μόλις τα καταφέρνω να μην ψοφήσω της πείνας». «Γιατί, καλέ μου φίλε λύκε, δεν πιάνεις κι εσύ μια τακτική δουλειά?» ρώτησε ο σκύλος. «Πολύ θα το ήθελα αν μπορούσα να βρω καμιά δουλειά», είπε ο λύκος. «Εύκολο πράγμα», αποκρίθηκε ο σκύλος. «Εγώ θα σου βρω δουλειά. Έλα μαζί μου. Θα φυλάμε και οι δύο το σπίτι του αφεντικού από τους κλέφτες». «Με τα χαράς», είπε ο λύκος, «γιατί βαρέθηκα πια να γυρίζω στα βουνά. Θα είναι σπουδαίο να έχει κανείς στέγη πάνω από το κεφάλι του και ένα πιάτο φαΐ σίγουρο. Έλα μαζί μου λοιπόν», είπε ο σκύλος. Καθώς περπατούσαν, ο λύκος πρόσεξε ένα σημάδι στο σβέρκο του σκύλου. «Πώς το έκανες αυτό το σημάδι, ξάδερφε?» «Μπα, δεν είναι τίποτα», αποκρίθηκε ο σκύλος. «Ίσως η αλυσίδα με ξέγδαρε λιγάκι». «Τι είπες, αλυσίδα?» ρώτησε ξαφνιασμένος ο λύκος. «Μη μου πεις πως δεν είσαι ελεύθερος να τριγυρίζεις όπου θέλεις». «Όχι πάντα», αποκρίθηκε ντροπιασμένος ο σκύλος. «Ξέρεις, ο αφέντης μου λέει πως είμαι λίγο άγριος και με δένει την ημέρα. Μ' αφήνει όμως ελεύθερο τη νύχτα. Αυτό με βολεύει και εμένα καλά. Κοιμάμαι όσο θέλω την ημέρα και έτσι φυλάω καλύτερα τη νύχτα. Όλοι με αγαπούν στο σπίτι. Ο αφέντης με ταΐζει μέσα από το πιάτο του και οι υπηρέτριες μου δίνουν πάντα μεζέδες. Μα για στάσου, πού πας?» Ο λύκος όμως, που είχε ξεκινήσει κιόλας να γυρίσει στα βουνά του, του φώναξε: «Καληνύχτα, καημένε μου σύντροφε. Εσένα σου πάει να είσαι αλυσοδεμένος και να σε ταΐζουν μεζεδάκια. Εγώ όμως προτιμώ την ελευθερία μου από την καλοπέρασή σου». Επιμύθιον. Καλύτερα φτωχός και ελεύθερος παρά χορτάτος και σκλάβος. Το λιοντάρι και το δελφίνι. Ένα λιοντάρι που περιδιάβαζε στην ακρογιαλιά είδε ένα δελφίνι. και την ώρα που έβγαζε το κεφάλι του από το νερό, του είπε: «Σε εμάς τους δυο ταιριάζει να κλείσουμε συμμαχία. Εσύ είσαι ο βασιλιάς στα ζώα της θάλασσας και εγώ στα ζώα της στεριάς». Το δελφίνι δέχτηκε με ευχαρίστηση. Λίγο καιρό αργότερα, το λιοντάρι που είχε από καιρό πόλεμο με ένα άγριο ταύρο, φώναξε το δελφίνι να το βοηθήσει. Μα εκείνο, όσο και αν προσπάθησε, δεν μπορούσε να βγει από τη θάλασσα. Το λιοντάρι του φώναξε: «Καλός σύμμαχος μου φάνηκες. Ούτε το δαχτυλάκι σου δεν κούνησες να με βοηθήσεις». «Μην τα βάζεις μαζί μου», αποκρίθηκε το δελφίνι. «Με τη φύση να τα βάλεις, που με έκανε δυνατό στη θάλασσα. Μα δεν μ' αφήνει να βγω στη στεριά». Επιμύθιον, όταν ψάχνεις να βρεις βοηθό, κοίταζε όχι μόνο να θέλει, παρά και να μπορεί να σε βοηθήσει. Η Αλεπού και η Κότα. Μια νύχτα η Αλεπού βγήκε στο κυνήγι. Έφτασε και στο κοτέτσι του Κυρσταύρου και είδε μια κότα κουρνιασμένη πολύ ψηλά. Δεν μπορούσε όσο και αν προσπάθησε να τη φτάσει. «Εδώ χρειάζεται ξυπνάδα», σκέφτηκε η Αλεπού, «αλλιώς πάλι νηστεία απόψε». Στάθηκε λοιπόν στην πόρτα του κοτετσιού και είπε: «Καλησπέρα, κυρία Κότα. Κάποιος μου είπε πως σε είχαν ματιάσει και ανησύχησα. Κατέβα κάτω να κοιτάξω τη γλώσσα σου και να πιάσω το σφιγμό σου. Φοβάμαι πως η ζωή σου κινδυνεύει». «Αλήθεια, τώρα είπες μια σωστή κουβέντα», απάντησε η Κότα. «Σίγουρα η ζωή μου κινδυνεύει και αν σ' ακούσω και κατεβώ, το ξέρω, ο θάνατος με περιμένει». Επιμύθιον, φυλάξου από ψεύτικους φίλους. Η κουρούνα και το σταμνί. Μια κουρούνα που είχε χάσει τη φωνή της από την πολλή δίψα έτυχε να βρει ένα σταμνί. Χαρούμενη έχωσε τη μύτη της στο στόμιο, μα είδε πως μόνο λίγο νερό είχε το σταμνί στον πάτο του. Όσο και αν προσπάθησε, δεν κατάφερε να φτάσει τόσο χαμηλά και να πιει. Δοκίμασε να σπάσει το σταμνί, ύστερα να το ρίξει κάτω, μα δεν είχε αρκετή δύναμη. Ετοιμαζόταν να φύγει απελπισμένη, όταν της ήρθε μια καλή ιδέα. Έπιασε με τη μύτη της ένα βότσαλο και το άφησε να πέσει μέσα στο σταμνί. Ύστερα έριξε κι άλλο ένα. Και πολλά άλλα, ώσπου το νερό ανέβηκε απάνω και μπόρεσε να πιει και να ξεδιψάσει. Επιμύθιον, παινία τέχνας κατεργάζεται. Το λιοντάρι, ο γάιδαρος και η Αλεπού. Ένα λιοντάρι, ένας γάιδαρος και μία Αλεπού έκαναν κάποτε παρέα. Συμφώνησαν να πάνε κυνήγι και σκότωσαν ένα μεγάλο ελάφι. Και οι τρεις τους ήταν πεινασμένοι, μα το λιοντάρι πεινούσε πιο πολύ από όλους. «Έλα φίλε γάιδαρε», μου γκρίξε, «κάνε γρήγορα τη μοιρασιά και καθίστε να φάμε. Είμαι πεθαμένος από την πείνα». Ο γάιδαρος μοίρασε το ελάφι σε 3 ίσα μερίδια και είπε ταπεινά στο λιοντάρι: «Κόπιασε βασιλιά μου να διαλέξεις το μερτικό σου». Το λιοντάρι όμως, έξω φρενών που ο γάιδαρος δεν του ξεχώρισε τη μεγαλύτερη μερίδα, έπιασε το γάιδαρο και τον καταξέσκησε. Ύστερα πρόσταξε την Αλεπού να κάνει τη μοιρασιά. Η Αλεπού δεν είπε τίποτα. Μάζεψε όλα τα κομμάτια σε μια μερίδα και δεν κράτησε για τον εαυτό της παρά μια μπουκιά. Ύστερα είπε: «Κόπιασε να φας βασιλιά μου». «Ποιος έμαθε να μοιράζεις τόσο καλά?» ρώτησε τότε το λιοντάρι. «Η συμπεριφορά του γαϊδάρου», αποκρίθηκε η Αλεπού. Επιμύθιον, των άλλων τα παθήματα δικά μας μαθήματα. Η γάτα και η Αλεπού. Η Αλεπού καφιόταν μια μέρα στη γάτα για την εξυπνάδα της. «Ξέρω», της έλεγε, «ένα σωρό πονηριές και έχω το λιγότερο 100 τρόπους να ξεφεύγω από τους εχθρούς μου, τους σκύλους». «Αυτό είναι σπουδαίο», είπε η γάτα. «Εγώ έχω μόνο ένα τρόπο. Είναι βέβαια πάντα πολύ αποτελεσματικός. Θα ήθελα όμως πολύ να μου μάθαινες κανέναν από τους δικούς σου. Καλά, όταν καμιά μέρα δεν θα έχω άλλη δουλειά, θα σου μάθω κανέναν, είπε συγκαταβατικά η Αλεπού. Εκείνη τη στιγμή ίσα ίσα ακούστηκαν σκυλιά να έρχονται γαυγίζοντας. Γρήγορη σαν αστραπή η γάτα σκαρφάλωσε σε ένα δέντρο και κρύφθηκε μέσα στο φύλλωμά του. «Αυτή είναι η πονηριά που σου έλεγα», φώναξε η γάτα στην Αλεπού. «Και αυτή είναι η μόνη που ξέρω. Εσύ ποια από όλες σου τις πονηριές θα μεταχειριστείς?» Ώσπου να σκεφτεί όμως η Αλεπού και να αποφασίσει ποια από τις 100 πονηριές της θα έβαζε σε πράξη, τα σκυλιά την έφτασαν και την έκαναν κομμάτια. Επιμύθιον. Μπροστά στον κίνδυνο, παίρνε γρήγορα την απόφαση. Ο γάιδαρος με το τομάρι του λιονταριού. Μια φορά ένας γάιδαρος βρήκε το τομάρι ενός λιονταριού. Το φόρεσε και πήγε ίσια στο δάσος. Κατατρομαγμένα τα ζώα τρέχανε να κρυφτούνε. Μόνο μια Αλεπού ξεπρόβαλε από την τρύπα της και του είπε: «Θα σε φοβόμουν κι εγώ αν δεν σε είχα ακούσει να γκαρίζεις». Επιμύθιον. Το ράσο δεν κάνει τον παπά. Η Μαϊμού και η Γκαμίλα. Μια φορά είχαν μαζευτεί όλα τα ζώα να γλεντήσουν. Σηκώθηκε λοιπόν η Μαϊμού να διασκεδάσει τους φίλους της. Τόσο χαριτωμένα ήταν τα πηδήματά της και τα κουνήματά της τόσο αστεία που όλα τα ζώα έσκασαν στα γέλια. Και το λιοντάρι ακόμα, ο βασιλιάς τους, άφησε κατά μέρος το σοβαρό του ύφος και είχε ξεκαρδιστεί στα γέλια. Μόνο της Γκαμίλας δεν της άρεσαν τα καμώματα της Μαϊμούς. «Δεν καταλαβαίνω τι αστείο βρίσκεται σε αυτό το χορό», είπε περιφρονητικά. «Εμένα μου φάνηκε μεγάλη χοντροκοπιά». Τότε φώναξαν όλα τα ζώα μαζί: «Έλα να μας δείξεις εσύ τι ξέρεις». Η Γκαμίλα σηκώθηκε και άρχισε να χορεύει και να κουνάει τα πόδια της. Μα τόσο άχαρος και άτεχνος ήταν ο χορός της που όλα τα ζώα θύμωσαν. Άρχισε να τη σφυρίζουν και να τη γιουχαΐζουν και την ανάγκασαν να φύγει κατατροπιασμένη. Επιμύθιον. Μην κάνεις κάτι που δεν ταιριάζει στο φυσικό σου.